Τώρα να δούμε αυτή την κατηγορία άσκησης. Μου δίνουν δύο τύπους. Ο ένας είναι λογικά έγκυρος, ο άλλος δεν είναι. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα βέβαια. Απαιτεί έτσι αρκετή εμπειρία πάνω στην κατηγορηματική λογική, επίλυση πολλών ασκήσεων. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μονομελή κατηγορηματικά σύμβολα. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε μονομελή κατηγορηματικά σύμβολα, δεν μπορούμε να παίξουμε πάνω στα κατευθυνόμενα γραφήματα τα οποία είχαμε συνηθίσει. Και η μία από τις παραπάνω προτάσεις είναι λογικά έγκυρη, η άλλη δεν είναι. Και πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποια από τις δύο είναι λογικά έγκυρη, διαβάζοντας στην ουσία τις δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε στα χέρια μας. Αν πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τις δύο προτάσεις που βλέπουμε. Οπότε λοιπόν η πρώτη πρόταση τώρα απαιτεί διάβασμα με αυστηρή κατηγορηματική λογική. Δηλαδή έχουμε μία συνεπαγωγή που έχει μία υπόθεση και ένα συμπέρασμα. Η υπόθεση συνεπαγωγής λέει για κάθε χ, κ του χ ή π του χ. Ενώ το συμπέρασμα της συνεπαγωγής λέει υπάρχει χ, κ του χ or για κάθε χ, π του χ. Και τώρα βέβαια εδώ πέρα αν πάμε να αναλύσουμε λίγο την υπόθεση συνεπαγωγής και την οποία μην ξεχνάμε ότι θα επιβάλλουμε να αληθεύει σε λιγάκι, έτσι. Αρκεί να καταλάβουμε το εξής. Αν πάρουμε ένα σύμπαν το οποίο έχει για παράδειγμα τρεις φυσικούς αριθμούς, τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 και τον αριθμό 3, η υπόθεση συνεπαγωγής τι μας λέει? Μας λέει για όλους τους φυσικούς αριθμούς που έχουμε στο σύμπαν, έτσι, για τον αριθμό 1, τον αριθμό 2 και τον αριθμό 3, έχω ότι θα πρέπει να αληθεύει το Q του Χ ή το P του Χ. Άρα λοιπόν, αν φτιάξω έτσι ένα πινακάκι εδώ πέρα για να αποδομήσω λίγο αυτή την πληροφορία, σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά ο ένας από τους δύο, το ένα από τα δύο κατηγορήματα, να αληθεύει με αυτούς τους φυσικούς αριθμούς. Άρα λοιπόν, έχω για παράδειγμα ότι μπορεί το Q να αληθεύει για το 1, μπορεί το P να αληθεύει για το δεύτερο και για το τρίτο να αληθεύει το P. Είναι μια περίπτωση, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Επιβάλλοντας λοιπόν να αληθεύει η υπόθεση, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε κάθε γραμμή από αυτό το σύμπαν που έχει εδώ πέρα τρία στοιχεία, θα πρέπει να έχω ένα α είτε στο κατηγόρημα Q είτε στο κατηγόρημα P. Τώρα, το συμπέρασμα της συνεπαγωγής λέει το εξής. Λέει, εφόσον ισχύει λοιπόν η υπόθεση της συνεπαγωγής, προσοχή, άρα έχουμε καταλάβει μια δομή πάνω στον τύπο η οποία είναι συγκεκριμένη, θα υπάρχει λοιπόν ένα χ τέτοιο ώστε να αληθεύει το Q του χ ή για κάθε χ θα αληθεύει το P του χ. Οπότε λοιπόν, αν πάμε λίγο να δούμε αν αληθεύει αυτός ο τύπος λόγω της υπόθεσης συνεπαγωγής, θα παρατηρήσουμε ότι εδώ πέρα πάλι μου διακρίνει δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, όπως βλέπεις, ισχύει για την περίπτωση που αναφέραμε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο χ για το οποίο αληθεύει το Q του χ. Τώρα, αυτό το κομμάτι της πρότασης υπάρχει περίπτωση λοιπόν να είναι αλήθεια, υπάρχει περίπτωση να είναι και ψέμα. Αν είναι αλήθεια, όλη η πρόταση αληθεύει, οπότε έχουμε ξεμπερδέψει. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι περαιτέρω. Οπότε υπάρχει περίπτωση το Q του Χ να είναι ψευδές για όλα τα Χ. Βεβαίως και υπάρχει. Μην ξεχνάς ότι η υπόθεση συνεπαγωγής λέει ότι για κάθε Χ αληθεύει το Q του Χ ή το P του Χ. Οπότε λοιπόν υπάρχει περίπτωση να αληθεύει μόνο το P του Χ για όλα. Έτσι. Είναι σαν να είχα στο πινακάκι αυτό που φτιάξαμε προηγουμένως για να μελετήσουμε το πότε αληθεύουν τα κατηγορήματα. Μην ξεχνάς ότι η υπόθεση έλεγε ότι για κάθε Χ αληθεύει το Q του Χ ή το P του Χ. Οπότε λοιπόν υπάρχει βεβαίως το σενάριο το Q να μην αληθεύει σε καμία περίπτωση, άρα να είναι ψευδής ο πρώτος τύπος, έτσι, και ο δεύτερος τύπος αναγκαστικά τότε θα είναι αληθής σε κάθε περίπτωση, ακριβώς διότι πρέπει για κάθε στοιχείο του σύμπαντος, μας λέει η υπόθεση, να αληθεύει το Q του Χ ή το P του Χ. Οπότε εδώ ο συλλογισμός μας ήταν ο εξής. Διακρίναμε δύο περιπτώσεις πρακτικά, έτσι, αυτές τις δύο. Διακρίναμε την περίπτωση του το Q του Χ να είναι αλήθεια για έστω μία τιμή του Χ. Έτσι, αν το Q του Χ ήταν αλήθεια για έστω μία τιμή του Χ, τότε αναγκαστικά είχα ότι θα αλήθευε και το συμπέρασμα της συνεπαγωγής, γιατί ακριβώς θα αλήθευε το πρώτο κομμάτι του συμπεράσματος της συνεπαγωγής. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση που το Q του Χ είναι ψευδές για όλα τα Χ, έτσι, τότε αναγκαστικά θα έπρεπε να αληθεύει το P του Χ για όλες τις τιμές του Χ. Άρα λοιπόν τότε έχω ότι αληθεύει και το συμπέρασμα της συνεπαγωγής, γιατί θα αλήθευε το δεύτερο μέρος. Έχοντας καταγράψει αυτό το συλλογισμό λοιπόν και με όλη αυτή την ανάλυση, καταλάβαμε ότι ο πρώτος τύπος είναι λογικά έγκυρος, οπότε αναγκαστικά ο δεύτερος τύπος δεν θα είναι λογικά έγκυρος, και βεβαίως μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο δεύτερος τύπος λέει ότι υπάρχει χ κ του χ ή για κάθε χ π του χ, τότε για κάθε χ αληθεύει το κ του χ ή αληθεύει το π του χ. Πάμε να δούμε τώρα πότε αληθεύει όσον αφορά τον τύπο ψ, γιατί η απάντηση στο ερώτημα α είναι ότι ο τύπος ψ δεν είναι λογικά έγκυρος, έτσι. Ο τύπος ψ λοιπόν δεν είναι λογικά έγκυρος, σημειώνω. Και θα πάμε να δούμε πώς θα καταγράψουμε ένα αντιπαράδειγμα, το οποίο
θα καταρρύπτει την πρόταση αυτή. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή ψάχνω για ένα αντιπαράδειγμα το οποίο θα κάνει αληθή την υπόθεση συνεπαγωγής και θα κάνει ψευδές το συμπέρασμα της συνεπαγωγής. Έτσι, η υπόθεση της συνεπαγωγής λοιπόν, παρατηρήστε ότι είναι υπάρχει χ Q του χ, or για κάθε χ π του χ. Ψάχνω για μια ερμηνεία των κατηγορημάτων που θα κάνει, ξαναλέω, αληθή την υπόθεση και το συμπέρασμα θέλω να είναι ψευδές. Έτσι. Γιατί η συνεπαγωγή βγαίνει ψευδής μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια η υπόθεση και ψευδές το συμπέρασμα. Για να δούμε λίγο το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα λέει για κάθε χ πρέπει να αληθεύει το Q του χ ή να αληθεύει το π του χ. Πάμε πάλι πίσω στην υπόθεση. Η υπόθεση λέει έχω δύο ενδεχόμενα εδώ. Ή θα υπάρχει κάποιο χ για το οποίο αληθεύει το Q του χ ή για κάθε χ θα αληθεύει το π του χ. Δες εδώ ότι η υπόθεση μπορεί να αληθεύει με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι προτείνουμε τώρα μία ερμηνεία λοιπόν. Η ερμηνεία αυτή καταρχάς θα έχει ως σύμπαν, θα βάλω να έχει τους φυσικούς αριθμούς πάλι 1, 2, 3 για να παίξουμε μπάλα. Οπότε λοιπόν η ερμηνεία αυτή στο σύμπαν 1, 2, 3 θα βάλω να αληθεύει η υπόθεση θέτοντας την ερμηνεία του κατηγορήματος Q να αληθεύει για μία τιμή του σύμπαντος, για παράδειγμα τους χάρη για το, μόνο για το 1. Εντάξει. Τότε πράγματι η υπόθεση συνεπαγωγής δείτε ότι συνολικά αληθεύει. Δηλαδή υπάρχει κάποιο χ για το οποίο αληθεύει το Q του χ. Ναι, είναι η απάντηση. Αληθεύει για χ στον 1 μόνο. Από την άλλη μεριά έχω ότι το κατηγόρημα P θα το βάλω να είναι ψευδές για όλες τις τιμές του χ. Έτσι, οπότε η ερμηνεία του κατηγορήματος P θα είναι το κενό σύνολο, με την έννοια δηλαδή ότι δεν θα αληθεύει για καμία απολύτως, για κανέναν απολύτως όρισμα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν με σύμπαν το 1, 2, 3 την ερμηνεία του Q να είναι να αληθεύει μόνο με όρισμα 1 και η ερμηνεία του P να μην αληθεύει με κανένα απολύτως όρισμα, κάτω από αυτή λοιπόν την ερμηνεία έχω καταρχάς ότι η υπόθεση είναι αληθής και είναι αληθής ακριβώς διότι ο τύπος υπάρχει χ Q του χ είναι αληθής. Οπότε λοιπόν αυτός εδώ ο τύπος είναι αληθής, συγκεκριμένα θέτοντας όπου χ την τιμή 1, ενώ το συμπέρασμα από την άλλη μεριά της συνεπαγωγής και υπόψη ότι είναι όρεκη στη μέση. Άρα λοιπόν το για κάθε χ π του χ είναι ψευδές, αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί αλήθεια ή ψέμα κάνει αλήθεια. Το συμπέρασμα από την άλλη μεριά για κάθε χ αληθεύει το Q του χ or π του χ, από την άλλη μεριά είναι ψευδές. Είναι ψευδές λοιπόν το συμπέρασμα της συνεπαγωγής, γιατί για παράδειγμα έτσι δεν αληθεύει για χ ίσον 2. Για χ ίσον 2 έτσι όπως όρισα την ερμηνεία δεν αληθεύει ούτε για τη μία τιμή ούτε για την άλλη. Τώρα στον άλλο τύπο για να εφαρμόσουμε τον ορισμό του Τάρσκι, όπως βλέπεις είναι μια επίπονη διαδικασία. Υπόψη ότι αν δεις ότι έχεις χρόνο θα εφαρμόσεις πλήρως τα βήματα του Τάρσκι. Αν ωστόσο δεν εφαρμόσεις πλήρως τα βήματα του Τάρσκι, έχεις το δικαίωμα. Θα χάσεις δηλαδή κάποιες πολύ λίγες μονάδες, όπως έχουν πει κάποιοι ΣΕΠ, έτσι δεν είναι και 100% σίγουρο αυτό. Είναι ότι ο τύπος φι λοιπόν είναι λογικά έγκυρος και θα εφαρμόσω κατευθείαν τον Τάρσκι στο μυαλό μου και θα μεταφράσω την πρόταση κατά Τάρσκι όπως θα τη μετέφραζε αν εφαρμόζαμε πλήρως τα βήματα 1-1. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κυρίως για μεγάλες προτάσεις όπως είναι η πρόταση που βλέπουμε στο ερώτημα για τον τύπο Φ. Οπότε λοιπόν ο τύπος Φ είναι λογικά έγκυρος και τα βήματα του Τάρσκι θα οδηγούσαν στην εξής ερμηνεία. Α ανήκει στο σύμπαν τέτοιο ώστε το QA του Α είναι ένα αληθές. Όπως βλέπεις μεταφράζω κατευθείαν την πρόταση κατά Τάρσκι ακριβώς όπως μου την έδωσε. Έτσι, ή από την άλλη μεριά για κάθε Α ανήκει στο Α έχω ότι το PA του Α είναι αληθές. Τη μετάφραση λοιπόν της πρότασης όπως θα τη μετέφραζε ο Τάρσκι, τότε έχω ότι για κάθε Α ανήκει στο σύμπαν έχω ότι το QA του α είναι αληθές ή το PA του α είναι αληθές. Οπότε λοιπόν πατώντας πάνω σε αυτή την ερμηνεία να θυμηθούμε λίγο τον ισχυρισμό μας. Βλέπεις εδώ πέρα μια άμεση μετάφραση κατά Τάρσκι, το ξαναλέω, είναι στρατηγική απελπισίας βέβαια, αλλά μπρος το λότελα καλύτερα να δώσεις αυτή την ερμηνεία παρά να μην δώσεις τίποτα απολύτως. Απόδειξη λοιπόν τώρα. Διακρίναμε δύο περιπτώσεις στην πραγματικότητα. Διακρίνω λοιπόν δύο περιπτώσεις ανάλογα με την ερμηνεία του Q. Διακρίνω δύο περιπτώσεις ανάλογα με την ερμηνεία του Q. Όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις ανάλογα με την ερμηνεία λοιπόν του Q, έχω το εξής.
Η πρώτη περίπτωση που διακρίναμε, έτσι, ήταν ότι το Qα του α είναι αληθές για έστω μία τιμή α. Για έστω μία τιμή α. Τότε λοιπόν, για έστω μία τιμή του α, τότε το συμπέρασμα της συνυπαγωγής, καθαρή απόδειξη λογιστικής λοιπόν αυτή εδώ, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η αλήθεια, τότε το συμπέρασμα της συνυπαγωγής είναι αληθές, της συνυπαγωγής είναι αληθές, γιατί αληθεύει ο υποτύπος, γιατί αληθεύει ο τύπος, ότι υπάρχει ένα α, ανήκει στο σύμπαν, τέτοιο ώστε το Qα του α να είναι αληθές. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση τώρα, που είχε και πιο πολύ ενδιαφέρον, ήταν τι γίνεται όταν το Qα του α είναι ψευδές. Όταν το Qα του α είναι ψευδές για όλες τις τιμές του α, για όλες τις τιμές λοιπόν του α, τότε η υπόθεση συνυπαγωγής μου επιβάλλει τι, ότι θα πρέπει να αληθεύει το π του χ, άρα λοιπόν τότε το πα του α είναι αληθές για κάθε τιμή, για κάθε τιμή του α. Άρα λοιπόν, αφού το πα του α είναι αληθές για κάθε τιμή του α, έχω ότι το συμπέρασμα της συνυπαγωγής, αντίστοιχα με πριν, είναι αληθές λοιπόν, γιατί αληθεύει το δεύτερο σκέλος του δεξιού μέρους του τύπου, δηλαδή ο τύπος, γιατί αληθεύει ο τύπος για κάθε χ π χ. Γιατί αληθεύει λοιπόν, σημειώνω, ο τύπος για κάθε α ανήκει στο σύμπαν. Έχω ότι το πα του α είναι αληθές. Τώρα η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτή είναι μία από τις δυσκολότερες, ίσως όχι είναι η δυσκολότερη με διαφορά, άσκηση απόδειξη λογικά εγκυρου τύπου που έχει ζητηθεί ποτέ στις εξετάσεις, έτσι. Ακόμα και το αντιπαράδειγμα δεν ήταν απλό και επίσης δεν ήταν απλό επίσης να καταλάβουμε ποιος τύπος είναι λογικά έγκυρος και ποιος τύπος είναι, δεν είναι λογικά έγκυρος. Οπότε λοιπόν αυτή η άσκηση αφήνεται για περισσότερο δυνατούς λίτες και να εστιάσω το ενδιαφέρον σας στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, όπου στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, στην επόμενη πρόταση, έχουμε διμελές κατηγόρημα, στο οποίο διμελές κατηγόρημα μπορούμε να παίξουμε και πάνω σε κατευθυνόμενα γραφήματα.